Γεια σας! Καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι μου! Σήμερα επιστρέφω δυναμικά με ένα από τα βίντεο που σας αρέσουν πολύ και αγαπάτε πολύ και σήμερα θα μιλήσουμε για καθαριότητα. Πλησιάζει το τέλος του χρόνου και είναι ευκαιρία να κάνουμε κάποιες δουλίτσες παραπάνω. Θα μου πεις γιατί, Γεωργία, όλο το χρόνο δεν κάνουμε δουλίτσες. Έχετε τα δίκια σας! Αλλά σκέφτηκα ότι είναι μια πάρα πολύ καλή στιγμή και ευκαιρία για να μιλήσουμε για το συγκεκριμένο θέμα, γιατί είναι κάτι που μας απασχολεί καθημερινά. Οπότε έκανα το εξής. Αγόρασα κάποια απορρυπαντικά. Το τονίζω αυτό, αγόρασα με δικά μου χρήματα κάποια απορρυπαντικά και συγκεκριμένα απορρυπαντικά Dettol. Κάποια από αυτά τα έχω δοκιμάσει ήδη και θέλω να σας πω τη γνώμη μου. Και κάποια άλλα θα τα δοκιμάσω στην πορεία και θα τα δούμε σε επόμενο βίντεο αντίστοιχο που θα γυρίσω και θα ανεβάσω στο κανάλι μου. Θα το πάω λίγο πιο πίσω λοιπόν. Θα πάμε στην εποχή της καραντίνας που μας έπιασε όλους έτσι μια αιμονή με την καθαριότητα και απολυμέναμε τα πάντα και δεν αφήναμε τίποτα να μπει στο σπίτι αν δεν το είχαμε απολυμάνει. Φυσικό επακόλουθο του άγχου που είχε δημιουργηθεί για τον κορονοϊό, το οποίο θεωρώ ότι άφησε κατάλοιπα σε όλους μας. Παρόλο που έχουμε περάσει σε ένα σημείο πλέον, σε μια φάση που είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα, άφησε λοιπόν πολλά κατάλοιπα. Μας άφησε άγχος πάρα πολύ. Μας έκανε να μην θέλουμε να πλησιάζουμε πολύ ο ένας τον άλλον, να πηγαίνουμε δύσκολα σε κλειστούς χώρους, να έχουμε απομακρυνθεί γενικότερα. Θεωρώ ότι αυτό το άγχος είναι κάτι που μας καταβάλει όλους, κακά τα ψέματα. Και αυτό που θέλω να σας περάσω μέσα από το βίντεό μου είναι το ότι δεν χρειάζεται να πανικοβαλόμαστε και να έχουμε αιμονή με το συγκεκριμένο πράγμα. Δηλαδή με την απολύμανση των πραγμάτων, των χεριών, του σπιτιού, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Μπορούμε να επιλέγουμε κάποια προϊόντα τα οποία να είναι πολύ χρηστικά, να μπορούμε δηλαδή να τα χρησιμοποιούμε για πολλά πράγματα, παράλληλα να κάνουν και απολύμανση και να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο. Οπότε σήμερα θα σας δείξω κάποια από τα προϊόντα που έχω δοκιμάσει ήδη. Θα μιλήσουμε και για κάποια που δεν έχω δοκιμάσει, αλλά θέλω να δοκιμάσω και θα σας δείξω τι και τι έχω πάρει. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Επέλεξα λοιπόν προϊόντα Dettol, τα οποία είναι για διάφορες χρήσεις. Το κύριο αντικείμενό τους είναι η απολύμανση του σπιτιού. Ξαναλέω σε αυτό το σημείο ότι αυτό το βίντεο δεν είναι sponsored, είναι αγορασμένα με δικά μου χρήματα τα προϊόντα, οπότε πάμε να ξεκινήσουμε να σας τα δείξω. Θα ξεκινήσω με αυτό, το οποίο είναι αντιβακτηριδιακό για υγιεινή και ασφάλεια σε όλες τις επιφάνειες, δεν περιέχει χλώριο, δεν χρειάζεται ξεύγαλμα και έχει άρωμα lime και μέντα. Εξουδετερώνει, λέει, το 99,9% των βακτηριδίων. Εγώ το χρησιμοποιώ για τις επιφάνειες, για παράδειγμα, τον πάγκο, τους πάγκους που είναι δίπλα στο νεροχύτη, που θέλω έτσι έξτρα καθαριότητα και με έχει βολέψει αρκετά και μάλιστα υπάρχει και αυτό, το οποίο είναι και αυτό χωρίς χλώριο, είναι άοσμο το συγκεκριμένο, δεν χρειάζεται ξεύγαλμα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί και αυτό. Να σας πω ότι και τα δύο είναι κατά των ιών του κρυολογήματος, που αυτή την περίοδο γίνεται ο χαμός με τα κρυολογήματα και τις ιώσεις, της γρήπης και του COVID. Οπότε αυτά τα δύο είναι για μένα πολύ καλή περίπτωση, είναι πολύ καλά φιλαράκια μου, γιατί η αλήθεια είναι ότι ξέρετε ότι όλες αυτές οι επιφάνειες, ειδικά στην κουζίνα, θέλουν συνέχεια καθαριότητα. Μου αρέσει πολύ γιατί δεν έχει έντονη μυρωδιά το συγκεκριμένο και το άλλο που είναι άοσμο ακόμα καλύτερα. Για να καταλάβετε, έχω καθαρίσει με αυτό, έχω κάνει έτσι ένα φρεσκάρισμα, μέχρι και στα πλακάκια της κουζίνας. Προσωπικά μου έχει βολέψει πάρα πολύ και το συστήνω, μπορείτε να το βρείτε και με έκπτωση, δηλαδή εγώ το βρήκα με έκπτωση 30%. Θα προχωρήσω σε αυτό, το οποίο είναι το Power and Pure, είναι για το μπάνιο και είναι χωρίς σκληρά χημικά κατάλοιπα. Μου αρέσει πολύ, γιατί καθαρίζει τα πάντα. Θες να καθαρίσεις τη λεκάνη, θες να καθαρίσεις τον νηπτήρα, θες να καθαρίσεις την μπανιέρα, καθαρίζει τα πάντα. Γυαλίζει τις βρύσες, δεν ξέρω, μου αρέσει πάρα πολύ. Εξουδετερώνει το 99,9% των βακτηριδίων. Και είναι πάρα πολύ βολικό, βγαίνει σαν αφρός. Η συγκεκριμένη συσκευασία έχει και 50% παραπάνω έτσι, προϊόν, δωρεάν προϊόν. Είναι κατάλληλο για χρήση σε νηπτήρες, πλακάκια, μπανιέρες, βρύσες, όπως λέω εγώ, καθίσματα τουαλέτας, βερνικωμένες ξύλινες επιφάνειες, αυτό δεν το ήξερα, γυάλινες επιφάνειες, παιδικά παιχνίδια, κάδους και πάτωμα. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλή περίπτωση. Έχει πάρα πολλές χρήσεις, ξέρεις ότι σίγουρα απολυμμένη τις επιφάνειες στις οποίες το εφαρμόζει και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο. Πάμε στο επόμενο το οποίο χρησιμοποίησα και μου άρεσε πολύ. Είναι αυτό εδώ το απολυμματικό ρούχων. Δεν το είχα ξαναχρησιμοποιήσει, το χρησιμοποίησα αυτή τη φορά.
Είναι αντιβακτηριδιακό. Το βάζεις στη θήκη του μαλακτικού, αντί για μαλακτικό, ένα καπάκι. Χρησιμοποιώ εγώ νομίζω ένα καπάκι, λέει κιόλας ούτως ή άλλως. Ναι, ένα γεμάτο καπάκι στη θήκη μαλακτικού του πλυντηρίου. Αυτό που μου άρεσε πάρα πολύ, πέρα από το ότι απολυμμένει τα ρούχα, είναι το ότι αφαιρεί όλες τις μυρωδιές. Τα ρούχα δεν μυρίζουν καθόλου. Δεν μυρίζει ούτε το πλυντήριο. Είναι αρκετά μεγάλη συσκευασία, είναι 2,5 λίτρα από ό,τι βλέπετε και είναι για πολλές πλήσεις, αφού παίρνει μόλις ένα καπάκι. Είναι δηλαδή σαν να αγοράζετε ένα μαλακτικό. Το συστήνω το συγκεκριμένο, μου άρεσε πάρα πολύ. Πολύ μαλακά τα ρούχα. Τέλος, έχω δοκιμάσει αυτό, το οποίο είναι υγρό κρεμοσάπωνο για τα χέρια. Το έχω δοκιμάσει στη μητέρα μου. Δεν το είχα πάρει εδώ. Δεν θυμάμαι αν το έχω πάρει εδώ. Πάντως το έχω δοκιμάσει στη μητέρα μου. Είναι πολύ απαλό με τα χέρια. Έχει πάρα πολύ ωραία μυρωδιά. Είναι αντιβακτηριδιακό και αυτό και μυρίζει λεβάντα. Εξού και το μοβ χρώμα. Η αλήθεια είναι ότι με τραβάει κιόλας, σαν συσκευασία, δεν θα σας πω ψέματα. Αλλά εννοείται ότι επειδή ξέρεις ότι το συγκεκριμένο όνομα είναι εγγύηση, το επιλέγεις στάνταρ. Και περνάμε τώρα σε προϊόντα τα οποία δεν έχω δοκιμάσει ακόμα. Θα σας πω τη γνώμη μου όμως σε επόμενο βίντεο. Ήθελα πάρα πολύ καιρό να δοκιμάσω το απολυματικό καθαριστικό πλυντηρίου, το οποίο είναι 5-1, εξουδετερώνει τα βακτήρια. Προλαμβάνει τις οσμές, απομακρύνει τα άλατα, απομακρύνει την κρυμμένη βρωμιά και αφήνει φρεσκάδα που διαρκεί. Θέλω πάρα πολύ να το δοκιμάσω το συγκεκριμένο. Νομίζω είναι για 2 χρήσεις. Προϊόν μιας χρήσης. Το βάζεις και καθαρίζεις το πλυντήριο. Παλιότερα σας είχα κάνει και ένα βίντεο με το πώς μπορείτε να καθαρίσετε με φυσικό τρόπο το πλυντήριο των ρούχων. Θα σας έχω και αυτό το link από κάτω. Αλλά υπάρχει και αυτό το προϊόν που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε. Μια και καλή, έχει τις οδηγίες στο πίσω μέρος. Δεν το έχω χρησιμοποιήσει ακόμη. Θα το χρησιμοποιήσω και θα σας πω. Και πάμε στο επόμενο. Το επόμενο είναι το αντιβακτηριδιακό all-in-one απολυματικό spray. Και αυτό το επέλεξα, θα σας πω γιατί. Μου άρεσε πάρα πολύ το γεγονός ότι χρησιμοποιείται σε σκληρές και μαλακές επιφάνειες. Δηλαδή, μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε σε πόμολα πορτών, σε κάδους απορριμμάτων, γύρω από την τουαλέτα, σε επιφάνειες κουζίνας, σε καναπέδες. Εκεί έμεινα εγώ, στο καναπέδες, μου άρεσε αυτό. Σε στρώματα. Πολύ ενδιαφέρον. Σε κρεβάτια κατοικίδιων ζώων. Δεν έχω κατοικίδιο, αλλά το λέω για εσάς. Σε καθίσματα αυτοκινήτου. Έχει πολλές χρήσεις και μου άρεσε πάρα πολύ αυτό. Είναι κατά του ιού της γρήπης και του COVID. Πολύ ενδιαφέρον και αυτό. Είναι αρκετά μεγάλη συσκευασία, είναι βαρύ δηλαδή. Οπότε θεωρώ ότι είναι για αρκετές χρήσεις. Μείνετε συντονισμένες, θα σας πω τη γνώμη μου και γι' αυτό. Σίγουρα θα το χρησιμοποιήσω σε καναπέδες, καρέκλες και στα στρώματα. Και όταν καθαρίσω το αυτοκίνητό μου, θα το χρησιμοποιήσω και αυτό και θα σας πω γνώμη. Προχωράμε παρακάτω σε αυτό το αντιβακτηριδιακό Power and Fresh, πολύ καθαριστικό για μεγάλες επιφάνειες. Αφαιρεί λίπη, βρωμιά και υπολείμματα σαπονιού. Είναι για σφουγγάρισμα, είναι για βρύσες και νεροχύτες. Λέει επιφάνειες κουζίνας, μπάνια και ντουζιέρες, τουαλέτες. Οπότε έχει και αυτό πολλές χρήσεις. Δεν σε περιορίζει, ας πούμε, μόνο για σφουγγάρισμα. Και μου αρέσει πολύ. Έχει πάρα πολύ ωραίο άρωμα επίσης. Μυρίζει καθαριότητα, παιδιά. Αν δεν το έχετε δοκιμάσει, εγώ θα το δοκιμάσω και θα σας πω γνώμη στο επόμενο βίντεο που θα κάνουμε περί καθαριότητας. Και μυρίζει πράσινο μήλο, ξέχασα να σας πω. Πάμε παρακάτω λοιπόν. Εγώ με τα καθαριστικά γενικής χρήσης έχω ένα θέμα. Μ' αρέσουν πάρα πολύ, ειδικά με αυτά που πρόκειται να χρησιμοποιήσω για σφουγγάρισμα. Λοιπόν, αυτό είναι απολυματικό υγρό επιφανειών για την οικιακή υγιεινή. Να μην χρησιμοποιείτε λέει στο δέρμα, που σημαίνει ότι καλό είναι να μην το χρησιμοποιείς χωρίς γάντια. Είναι κατάλληλο για νεροχύτες, μπανιέρες, πάτωμα και μπάνιο και επιφάνειες εργασίας. Ακατάλληλο για επιφάνειες που έρχονται σε άμεση επαφή με το φαγητό, που σημαίνει ότι καλό είναι στο τραπέζι, ας πούμε, να μην το χρησιμοποιούμε και γενικά σε επιφάνειες που μπαίνει κατευθείαν φαγητό. Έχει λιγάκι έντονη μυρωδιά, αλλά θεωρώ ότι βάζοντας 1-2 καπάκια μέσα σε ένα κουβά, ας πούμε, για να σπουγγαρίσουμε, δεν είναι απαγορευτική η ένταση της μυρωδιάς. Θεωρώ ότι θα με βολέψει και αυτό, θα το δοκιμάσω και θα σας πω. Και πάμε στο τελευταίο που θέλω να σας δείξω, το οποίο είναι μαντιλάκια. Αντιβακτηριδιακά πανάκια επιφανειών για υγιεινή και ασφάλεια. Είναι κατά του κρυολογήματος και της γρήπης, είναι χωρίς χλώριο, είναι άοσμα και έχει 30 μεγάλα πανάκια μέσα, είναι βιοδιασπόμενα. Είναι ένα πάρα πολύ καλό στοιχείο, έτσι, κριτήριο για να επιλέξουμε κάτι τέτοιο, το να είναι βιοδιασπόμενο δηλαδή. Είναι απολυματικά λοιπόν, καθαριστικά, δίνουν έτσι φρεσκάδα, δεν περιέχουν χλώριο. Και νομίζω ότι είναι πολύ καλή περίπτωση. Γενικά, τέτοιου είδους μαντιλάκια, πανάκια, τα χρησιμοποιώ όταν θέλω, όταν έχω καθαρίσει, ας πούμε, τη μία μέρα το μπάνιο μου και θέλω να το φρεσκάρω την επόμενη,
χρησιμοποιώ τέτοιου είδους πανάκια για να συντηρήσω κάπως το μπάνιο μου, για παράδειγμα. Θεωρώ ότι πανάκια καθαριστικά πρέπει να υπάρχουν στο σπίτι, γιατί βολεύουν πάρα πολύ. Ας πούμε, έχουμε καθαρίσει το μπάνιο, αλλά ξαφνικά περιμένουμε επισκέψεις. Καλό είναι να υπάρχουν αυτά για να μπορούμε να φρεσκάρουμε έτσι γρήγορα τις επιφάνειες, να μυρίζει όμορφα το μπάνιο μας και να ξέρουμε στάνταρ ότι είναι καθαρό. Αυτά είχα να μοιραστώ σήμερα μαζί σας. Ελπίζω να σας άρεσε το σημερινό βίντεο. Αν έχετε δοκιμάσει κάποιο από αυτά που σας έδειξα, γράψτε μου σχόλιο από κάτω. Αν θέλετε να δείτε κι άλλα αντίστοιχα τέτοια βίντεο ή οτιδήποτε που να έχει να κάνει με tips για το σπίτι, αφήστε μου σχόλιο από κάτω. Αν σας άρεσε το σημερινό βίντεο, πατήστε ένα like. Μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου για νέα βίντεο κάθε εβδομάδα. Και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο, που θα είναι πολύ πολύ σύντομα. Φιλάκια πολλά! Μουα.